Η φετινή 8η Μαρτίου, Διεθνής ημέρα της γυναίκας, είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Ένα μήνυμα πρόκληση για όλους. Για τους πολιτικούς, την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το εκπαιδευτικό σύστημα. Και αυτό αφορά κάθε μορφή βίας. Την ενδοοικογενειακή βία, την εμπορία ανθρώπων, τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία σε καταστάσεις εμπόλεμης σύγκρουσης. Παγκοσμίως, το 50% των σεξουαλικών κακοποιήσεων γίνονται κατά ανήλικων κοριτσιών κάτω των 16 ετών, ενώ 600 εκατομμύρια γυναίκες περίπου ζουν σε χώρες όπου η ενδοοικογενειακή βία δεν θεωρείται έγκλημα και 70% των γυναικών σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό είναι περίπου 1 στις 4 γυναίκες. Οι αριθμοί αυτοί και τα δράματα που κρύβουν μας καλούν να αλλάξουμε αποφασιστικά τις ζωές των γυναικών που υποφέρουν, που απειλούνται. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει ψηφίσματα, έχει προωθήσει στρατηγικές και οργανώσει εκστρατείες ενημέρωσης. Η μπλούζα που φοράω είναι από τη φετινή εκστρατεία μας. Μια σειρά από κοινωνικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2009-2013 με συνολικό κόστος 55 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με το πιο γνωστό πρόγραμμα Δάφνη. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε τη βία με διάφορες μορφές πάντα ταπεινωτικές για τις γυναίκες και συχνά επικίνδυνες για τη ζωή τους. Πρέπει να δράσουμε περισσότερο αποφασιστικά και συντονισμένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα προωθεί και θα στηρίζει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών. Ζητεί να αναγνωριστεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών ως ένας από τους τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται στον κατάλογο του σχετικού άρθρου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρίου για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Για να αποδώσουν καρπούς όμως, η νομοθεσία και τα προγράμματα απαιτείται η υπευθυνότητα και η κινητοποίηση όλων μας. Η δική μας ευαισθητοποίηση και εγρήγορση. Ας είναι η φετινή 8η Μαρτίου ημέρα απόφασης και δέσμευσης. Τέλος στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.